Ο αναβρασμός στην παιδεία συνεχίζεται με την ανακοίνωση του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων των Φοιτητικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης να ζητά η άμεση ανατροπή του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να κάνει λόγο για κινητοποιήσεις και καταλήψεις σε πάνω από 227 σχολές σε όλη την Ελλάδα. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλες οι συνελεύσεις αποφάσισαν κατάληψη. Έτσι, τα 25 τμήματα που τελούν σήμερα υποκατάληψη αναμένεται να γίνουν πολύ περισσότερα έως το τέλος της εβδομάδος. Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν με σημείο κατάληξης τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης, είχαν δηλώσει στην κάμερα του Europe One. Σχεδόν όλες οι συνελεύσεις έχουν αποφασίσει καταλήψεις, θα ανανεώνονται οι αποφάσεις κάθε εβδομάδα. Φαίνεται ότι ξεκινάει ένας αγώνας διαρκείας, ένας αγώνας που δεν θα σταματήσει αν δεν κερδίσει. Έχουμε να δηλώσουμε ότι δεν μας τρομάζει καμία δήλωση της Διαμαντοπούλου, ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν στα αγώνα που ξεκίνησε το ποτήρι και πολύ απλά, ας πούμε, ο αγώνας θα είναι μαζικός και ανυποχώρητος μέχρι τη νίκη, μέχρι αυτό το νομοσχέδιο απλά να το πάρει πίσω και να ανατραπεί. Έχουμε να δηλώσουμε ότι ξεκινάει αυτές τις μέρες ένας μεγάλος αγώνας για την υπεράσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, για την υπεράσπιση της δυνατότητας όλων των παιδιών να σπουδάζουν, αλλά και για το ίδιο το μέλλον της δικιάς μας γενιάς, που το νομοσχέδιο αυτό της Διαμαντοπούλου το υποθηκεύει πραγματικά. Βάζει τους φοιτές να μαλώνουν, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και τελικά όλοι είναι, είτε να είναι άνεργοι είτε να αναγκαστούν να φύγουν μετανάστες. Και γι' αυτό σε αυτά εναντιονόμαστε. Όσον αφορά τους Πριτάνης, ενώ έχουν ρίξει τους τόνους, εμένουν στις απόψεις τους για τον νόμο, χωρίς να λένε ότι δεν θα τον εφαρμόσουν. Σκοπεύουν όμως να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την έκδοση της πρώτης πράξης και δηλώνουν ότι θέλουν πανεπιστήμια ανοιχτά. Και ενώ όλα τα παραπάνω ταλανίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με πολλά προβλήματα και λήψεις, αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στις 12 Σεπτεμβρίου για χιλιάδες μικρούς μαθητές. Πρώτο μεγάλο πρόβλημα, η ελλείψη σχολικών βιβλίων που πρόκειται να αντιμετωπίσουν 1,5 εκατομμύριο μαθητές. Επίσης, μεγάλο ζήτημα, τα 16.000 κενά εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, δεν έχει λυθεί ο τρόπος μεταφοράς των 11.000 μαθητών του νομού Θεσσαλονίκης. Οι λεωφορείουχοι που εκτελούν τα μαθητικά δρομολόγια έχουν εκφράσει την πρόθεση να ανεβάσουν χειρόφρενο εάν δεν εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους για τους 9 μήνες του 2010. Χρονίζον πρόβλημα αποτελεί και η σχολική στέγη. Οι ελλείψεις σχολικών υποδομών έχουν αναδειχθεί ακόμη περισσότερο εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθώς πολλοί γονείς μετέφεραν τα παιδιά τους από τα ιδιωτικά σε δημόσια σχολεία. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου, η ημέρα των εγγενείων της 76ης Διεθνούς Εκθέσεως. Δυναμικό παρόν αναμένεται να δώσουν την ίδια ημέρα με πορείες και συγκεντρώσεις και οι φοιτητές σε μια προσπάθεια ανατροπής του πολιτικού σκηνικού.